Αποκλείεται δηλαδή ένας άνθρωπος που εργάζεται ως medium να έχει χάρισμα από το Θεό και να πρέπει να βοηθήσει άλλους. Κατά την άποψη τη δική μας της Ορθοδόξης Εκκλησίας αποκλείεται, διότι συνεργάζονται με τους δαίμονες. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες την ώρα που γίνονται μαγείες ή μαντίες, αν κάποιοι χριστιανοί κάνουν προσευχή ή λειτουργία, ακινητοποιούνται όλες οι τελετές τους. Ο δάσκαλός σας μόνο έλυνε μάγια ή και έκανε μάγια? Πιο πολύ έκανε, και πραγματικά από ότι, για να λέμε για την αλήθεια, ποτέ δεν έλυσε. Γιατί δεν μπορεί να λύσει, και σε μένα είχε πει αυτό, ποτέ δεν μπορούμε να λύσουμε, διότι είναι ανώτερη εκκλησία, και συγκεκριμένα είχαμε και περίοδους που μου τους ανέφερε ο ίδιος ο Μάρκος, όταν και εγώ δεν ήμουν καλά, πήγαινα να τρελαθώ. Είναι η περίοδος των Θεοφανίων, δηλαδή από την ημέρα των Θεοφανίων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος, του θρησκευτικού γεγονότος της βαφτίσεως του Ιησού και τον αγιασμό των υδάτων, αυτά όλα ας πούμε, τα έλεγε ο Μάρκος, γιατί προφυλαγόμασταν και συντηρόμασταν με χάπια, με ερεμιστικά και με παυσίπονα, γιατί είχαμε φοβερούς πόνους, πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας. Την περίοδο των Θεοφανίων. Των Θεοφανίων και για 40 ημέρες μετά. Πώς εξηγείται αυτό? Αυτό σας είπα, εξηγείται, μπορεί να το εξηγήσει και καλύτερα η Εκκλησία, είναι το μεγάλο γεγονός και το μεγάλο δώρο που κάνει ο Θεός προς τους ανθρώπους και ειδικά τους Ορθοδόξους, να κάνει αυτό τον καθεγιασμό κάθε χώρας που είναι Ορθόδοξη και να λύνονται ταυτόχρονα όλα τα μάγια σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό του που βαφτίζεται προς τους Ορθοδόξους. Δηλαδή ακόμη και να είχατε κάνει μάγια σε κάποιον. Σε όλα τα μάγια λυνόντουσαν. Δηλαδή όλα τα χαρτιά που είχαμε, όλες τις υποθέσεις που είχαμε, όλα τα δεσίματα, όλα λυνόντουσαν, γινόντουσαν μπορώ να πω στάχτη, καπνός, και υποφέραμε εμείς, και το χαρακτηριστικό είναι ότι τότε και εμείς, από ό,τι θυμάμαι προσωπικά το είχα ζήσει και ο Μάρκος, που ομολογούσε και αυτός, αλλά και εγώ την αλήθεια, ότι πράγματι ο Χριστός είναι πιο δυνατός και η Εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαμε να φύγουμε, ας πούμε. Στους πελάτες τι λέγατε? Στους πελάτες λέγαμε ότι γιατί ερχόντουσαν και αυτοί με παράπονα φοβερά, γιατί βλέπουν ότι όλα γυρνάγανε ανάποδα. Δηλαδή και περιπτώσεις καλών γάμων που είχαν επιτευχθεί με τη μαγεία, συγχωρέστε με, λυνόντουσαν τότε, δηλαδή διαλυόντουσαν γάμοι, όλες οι άλλες υποθέσεις, οτιδήποτε θέμα ήταν, ή κληρονομικά ζητήματα.